Και ο Παύλος Τσίμας έχει αναλάβει να μας ενημερώσει γιατί έχουν ανοίξει οι κάλπες, όπως θα μας πει, και οι Ιταλοί προσέρχονται για να ψηφίσουν. Καλημέρα. Καλημέρα, εσείς κάνετε όνειρα άλλα, αλλά εδώ ψηφίζουν. Πίσω μου βλέπετε ένα εκλογικό τμήμα, ένα από τα πολλά, είναι ένα εκλογικό κέντρο μάλλον με 10 τμήματα, από τις 7 το πρωί. Και γενικά έχει μια ροή, ουρές δεν έχει φυσικά. Και όπως έχουμε μάθει και από τα ελληνικά, τέτοιες ώρες πρωινές, κυρίως γιατί εδώ είμαστε και μια ώρα πίσω στην Ιταλία, οι περισσότεροι που έρχονται νωρίς είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά έχει από τις 7 η ώρα μια σταθερή ροή ανθρώπων που έρχονται να ψηφίσουν. Είναι γρήγορη ψηφοφορία. Ξέρετε, εδώ δεν υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια. Ένα είναι. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων είναι σε ένα ψηφοδέλτιο. Απλώς τσεκάρεις τον υποψήφιο που θέλεις και ταυτόχρονα μαζί ψηφίζεις και το κόμμα στο οποίο ανήκει αυτός ο υποψήφιος. Μέχρι τι ώρα ψηφίζουνε? Μέχρι τις 11 το βράδυ. Α, 12 δικιά μας ώρα. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Ναι, βέβαια. Θα ψηφίζουν όλη μέρα. Και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν, τα exit poll θα τα έχουμε στις 12 δικιά μας ώρα, ελληνική, και τα αποτελέσματα τα, ας πούμε, επιβεβαιωμένα, τα ξημερώματα πια θα ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έχει ενδιαφέρον ο εκλογικός τους νόμος που θα εφαρμοστεί πρώτη φορά. Το 60% των βουλευτών και των γερουσιαστών βγαίνουν με απλή αναλογική σε ευρείες περιφέρειες. Αλλά το 40% βγαίνουν με πλειοψηφικό. Δηλαδή υπάρχουν 147 μονοεδρικές περιφέρειες όπου κάθε κόμμα έχει έναν υποψήφιο. Όποιος έρθει πρώτος παίρνει την έδρα. Συνεπώς το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι από το εθνικό ποσοστό μόνο, δηλαδή πόσο θα πάρει το κάθε κόμμα, αλλά και ποιος θα πάρει τις περισσότερες έδρες, τις μονοεδρικές. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι τις περισσότερες θα τις πάρει αυτός ο δεξιός συνασπισμός που είναι μέσα και το κόμμα της Μελώνη, η Fratelli d'Italia. Θα δούμε. Έβλεπα κάτι... μια μακριά μέρα και ακόμη πιο μακριά νύχτα. Έχει ενδιαφέρον έτσι αλλιώς όπως μας τα περιγράφεις. Έβλεπα χθες κάτι βιντεάκια από διάφορες συγκεντρώσεις και έχουν ένα σύνθημα που το λέγανε ότι μου θύμισε και την περίοδο τη δική μας τότε με τα μνημόνια. Η Ιταλία ανήκει στους Ιταλούς και όχι στην Ούρσουλα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εννοούνε. Μάλιστα. Ναι, γιατί έκανε προχτές κάτι δηλώσεις η φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι αν μια χώρα, ας πούμε, πάει να παραβιάσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Ευρώπη έχει εργαλεία για να την συμμορφώσει. Και αυτό θεωρήθηκε, ας πούμε, άκομψο και ανάμειξη στα εσωτερικά τους. Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Και συζητήθηκε πολύ. Τώρα ακούμε σε όλη την Ευρώπη, μιλάμε για τον ακροδεξιό σχηματισμό, ο οποίος ενδεχομένως να μετατρέψει την Ιταλία, έναν από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, σε Ουγγαρία. Η αίσθησή σου με τις συζητήσεις που έχεις κάνει εκεί στην Ιταλία, ποια είναι? Έχουν την ίδια άποψη με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους? Κοίταξε, για τον μέσο Ιταλό αυτές οι συζητήσεις έχουν μικρό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Οι Ιταλοί ψηφίζουν έχοντας στο μυαλό τους τα οικονομικά τους βάσανα. Είδα μια δημοσκόπηση που ρωτούσε, όπως και οι δικές μας δημοσκοπήσεις, ποιο είναι για σας το βασικό πρόβλημα και με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε. Το 80% λέει η οικονομία. Διότι τα βάσανα τα οικονομικά είναι κοινά, τα δικά μας και τα δικά τους. Ο φόβος ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και εδώ οι λογαριασμοί της ενέργειας είναι πανάκριβοι και εδώ πληθωρισμός υπάρχει. Συνεπώς, ο κόσμος πηγαίνει να ψηφίσει κυρίως με την οικονομική του αγωνία. Μάλιστα. Οι άλλες συζητήσεις φυσικά τις ακούνε, φυσικά παίζουν ρόλο, αλλά νομίζω ότι παίζουν μικρότερο ρόλο σε αυτή τη φάση και στη σημερινή μέρα. Μάλιστα. Εδώ συζητήθηκαν αυτό που είπατε πριν, αυτό που η δήλωση της Φον ντερ Λάιεν συζητήθηκε μεν πολύ, έγινε σημαία από τη μια παράταξη. Η άλλη παράταξη έχει σηκώσει τη σημαία μην ψηφίζετε τους φίλους του Πούτιν. Γιατί οι δύο από τους τρεις του κεντροδεξιού συνασπισμού είναι γνωστό ότι είναι φίλοι του Πούτιν. Και ο Μπερλουσκόνη και ο Σαλβίνι. Ο Μπερλουσκόνη έχει φιλοξενήσει τον Πούτιν, τον φιλοξενούσε κάθε καλοκαίρι στη βίλα του στη Σαρδινία. Παύλο, υπάρχει την προσέλευση του κόσμου? Δηλαδή βλέπεις να υπάρχει κινητικότητα αυτή τη στιγμή στα εκλογικά κέντρα? Τώρα είμαστε αρκετή ώρα εδώ, μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους. Ναι, υπάρχει μια ροή, δεν υπάρχουν στοιχεία για όλη την Ιταλία, αλλά εδώ που βρισκόμαστε, που είμαστε κοντά στο κέντρο της Ρώμης, υπάρχει μια σταθερή ροή ανθρώπων διαρκής από τις 7 η ώρα το πρωί. Δηλαδή ο πρώτος ψήφισε 7 και 1 πρώτο λεπτό, μόλις άνοιξε το εκλογικό τμήμα. Χάσει, ναι. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός που θεωρείται δεδομένο. Ένα εσπερζάκι για μας.
Να σας το φέρω. Να το πιείς. Να το πιείς. Στρέτο, έτσι. Στρέτο. Ούνο εσπρέσο ντόπιο, ε. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Ξέρεις το εσπρεσάκι, το πίνουν στα όρθια εκεί πέρα, όχι με τις ώρες που καθόμαστε εμείς. Ναι, γι' αυτό δεν ξέρουν να πίνουν καφέ. Συμφωνώ. Εμείς πάμε για καφέ 4 ώρες. Εννοείται, παιδιά.